Γεια σας, λέγομαι Νίκος Τηλεφρομάγειρας, είμαι ο υπεύθυνος του τμήματος επιτραπέζα της σφαίρησης της ΑΕΚ και βρισκόμαστε στην έδρα του τμήματος, την έδρα του τμήματος επιτραπέζα της σφαίρησης. Στο χώρο αυτό προπονούν τα τμήματα των Ακαδημιών. Έχουμε παιδιά από 6-7 χρονών, τα οποία προπονούνται στο άθλημα της επιτραπέζα της σφαίρησης. Και επίσης έχουμε και τμήμα βετεράνων. Εκτός από Ακαδημίες και βετεράνους, η ομάδα της ΑΕΚ διαθέτει δύο ομάδες στην Α1, αντρών και γυναικών, οι οποίες πρωταγωνιστούν τα τελευταία χρόνια στις κατηγορίες αυτές. Το τμήμα επαναδραστηριοποιήθηκε το Μάιο του 2009. Ως ιστορία υπάρχει το τμήμα από το τέλη της δεκαετίας του 50, με διακρίσεις και επιτυχίες μέχρι το 1986. Υπήρχε μια πάυση 23 ετών και το 2009 επαναδραστηριοποιείται, ξεκινώντας η πρώτη ομάδα, η ιατρική ομάδα από την τελευταία τοπική κατηγορία, και την επόμενη χρονιά, το 2010, προσθέθηκε και η γενική ομάδα. Στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε τώρα ήρθαμε το 2011 και από τότε μέχρι και σήμερα δραστηριοποιούνται εδώ τα τμήματα των Ακαδημιών και των Βετεράνων. Οι πρώτες ομάδες, η ιατρική και η γενική ομάδα, στην εξέλιξη του χρόνου ανέβαιναν κατηγορίες. Το 2018 η ιατρική ομάδα ανέβηκε για πρώτη φορά στην ιστορία στην Α1 και ως νεοφώτης κατέξει το πρωτάθλημα Ελλάδος, όπως και την επόμενη σεζόν, τη σεζόν 2019-2020, και μάλιστα κατάφερε να παραμείνει επί 3 χρόνια ΑΕΚ πρωταθλήτρια Ελλάδας. Αναφορικά λοιπόν με το γήπεδο, το νέο γήπεδο της ΑΕΚ, το οποίο αναγέρθηκε πρόσφατα, είναι μια τεράστια ιστορική στιγμή για όλο το λαό της ΑΕΚ. Η κατασκευή του γήπεδου αυτού είναι μια αφετηρία για μια νέα πορεία, για μια νέα διαδρομή προς επιτυχίες, διακρίσεις και τίτλους για την ομάδα μας. Όχι μόνο όμως για το ποδοσφαιρικό τμήμα και για την εραστηρική ΑΕΚ. Ας θυμίσουμε ότι, να επισημάνουμε ότι ο χώρος του γηπέδου ανήκει στην εραστηρική ΑΕΚ, ανήκει στη Μάνα ΑΕΚ, και σίγουρα αυτό θα αποτελέσει ένα έναυσμα για περαιτέρω επιτυχίες.